δεν έχουμε ελπίδα. Γι' αυτό κάνω και το χειρότερο πρόγραμμα που έχω κάνει και νομίζω ότι θα είναι και το χειρότερο πρόγραμμα στη χειρότερη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αστεία. Αστεία μέχρι σήμερα αυτά που τραβάμε και όλο αυτό το... αυτή την καντίφλα και έχουμε πέσει μέσα στο βόθρο αυτό της ιστορίας, νομίζω υπεύθυνη είναι αυτή η συμμορία των κομματόσκυλων. Και όταν λέω κομματόσκυλα εννοώ όλα τα κόμματα και κυρίως τα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για ό,τι τραβάμε μέχρι τώρα. Όφυλαν ως αριστεροί, που είναι σε εισαγωγικά τεράστια αριστερά-δεξιά, στοιχειωδώς όφυλαν να κάνουν μια αυτοκριτική και να πούνε τι έχουν καταφέρει τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα που τους πληρώνουμε αδρά από τους φόρους μας. Παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Τους πληρώνουμε 15.000 τον έναν το μήνα. Τους πληρώνουμε τα πάντα. Και παρόλα αυτά, μας έχουν φέρει σε αυτό το... Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν είναι μόνο αυτή που κυβερνά, είναι και η αντιπολίτευση. Έτσι, βασικός πυλώνας είναι η αντιπολίτευση. Αν το ΚΚΕ αντί να κάνει θυμοτυπικές απεργίες για να κλείσει τα μαγαζιά και να δουλεύουν τα μολ και να χάνουν μεροκάματα, ξέρετε τι καταφέρει το ΚΚΕ. Κάνει ένα εσωτερικό δανεισμό στους εργοδότες. Δηλαδή εκεί που είναι 570, όσο είναι ο βασικός, έχει κατέβει. Κατεβάζουν και δύο μεροκάματα κατά μέσο όρο το μήνα από τις απεργίες και πάμε στα 500. Δηλαδή τους κάνουν και ένα δανεισμό ενός εκατοστάρικου. Πολλά εκατομμυρία τους δανείζουν. Και δεν έχουν καταφέρει ποτέ τίποτα. Δηλαδή, μια απεργία δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενώ θέλει μια άγρια απεργία διαρκείας για να μπορέσει το πράγμα να. Και θα πέσει άμεσα. Μέσα σε 10 μέρες, δηλαδή, άμα κλείσουν τράπεζες, δεν δουλεύουν μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσα μαζικής εξημέρωσης, μεταφοράς, τι διάλογο είναι αυτά όλα, έχει τελειώσει το πράγμα εύκολα.